Ξέρετε, τη σήμερα ημέρα, αν αυτή η ορολογία έχει την ίδια σημασία που είχε στο παρελθόν. Εγώ τη βλέπω από τη δικιά μου προσωπική εμπειρία. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα πολιτών, οι οποίοι δεν τοποθετούνται εμφανώς στα άκρα του πολιτικού φάσματος, οι οποίοι είναι πρακτικοί άνθρωποι, ορθολογιστές, οι οποίοι απαιτούν πολιτική αποτελεσματικότητα, σαφήνεια, ειλικρίνεια στον πολιτικό λόγο. Και αυτοί τοποθετούνται κατά κανόνα στο κέντρο. Αυτό το οποίο αποκαλούμε. Ο περίφημος μεσαίος χώρος. Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο χώρος σήμερα είναι πολιτικά ορφανός. Θεωρώ επίσης ότι σε αυτό το χώρο συντάσσονται οι πραγματικά δημιουργικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας, οι δυνάμεις οι οποίες θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση, κυρίως δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και πολύ άξιοι δημόσιοι υπάλληλοι, ότι υπάρχουν πολλοί άξιοι δημόσιοι υπάλληλοι που ασφικτιούν στο σημερινό δημόσιο, και πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, ως το κατεξοχήν μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα, πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί σε αυτούς τους πολίτες. Πώς απευθύνεται λοιπόν σε αυτούς τους πολίτες? Πρωτίστως μέσα από τον πολιτικό της λόγο και μέσα από τις πράξεις της. Τα πρόσωπα έχουν δευτερεύουσα σημασία. Ίσως κουβαλάνε, αυτά, ίσως κουβαλάνε, ίσως κουβαλάνε ένα ψηφοφόρο, κύριε Μητσοτάκη, αν όπως λένε συνάδελφοί σας, αρχίσετε να δέχεστε στους κόλπους του κόμματος πρόσωπα τα οποία τοποθετούνται πιο δεξιά. Πιο δεξιά με τον πολιτικό τους λόγο, πάνω απ' όλα. Εγώ στέκομαι στο λόγο και όχι στα πρόσωπα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα, δεν είναι ένα κεντρό κόμμα. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Από εκεί και πέρα, το ποιος έρχεται στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι τόσο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός εκλογικού παζαριού. Και να σας πω κάτι, κανείς δεν κουβαλάει σήμερα ψήφους μαζί αυτό που λέτε του. Αυτή είναι η λογική, πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η λογική, δηλαδή ότι έρχεται το Α και φέρνει τόσες ψήφους, έρχεται το Β και πρακτικά φέρνει άλλες τόσες. Ρωτώ εγώ, μετράει κανείς αυτός ο Α, ο οποίος μπορεί να έρθει να φέρει τόσες ψήφους, μήπως διώξει κάποιους άλλους οι οποίοι είναι περισσότεροι? Φυσικά ότι η ερώτηση μπορεί να γίνει και αντίστροφα. Τις τελευταίες μέρες, επιμόνως οι δημοσιογράφοι ρωτάμε, ο ένας, ο άλλος, ο Χιψή, έχει χώρο στη Νέα Δημοκρατία? Η ερώτηση δική μου προς εσάς είναι αντίστροφη. Ποιος πρέπει να αφήσει πίσω τη Νέα Δημοκρατία? Δεν ξέρω αν ποιοι δεν θα έχουν χώρο, δεν πρέπει να έχουν να χώρο κάτι, στην επόμενη μέρα. Η Νέα Δημοκρατία υπέστη στα πλαίσια των τελευταίων 2 ετών μια στην ουσία επώδυνη εσωτερική διάσπαση. Ένα κομμάτι έφυγε από την Νέα Δημοκρατία, συγκρότησε άλλους πολιτικούς χώρους στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί οι χώροι άρθρωσαν έναν λόγο βαθιά παλαιοκομματικό και αναχρονιστικό, και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς αυτοί οι οποίοι άρθρωσαν αυτό το λόγο θα μπορούσαν ποτέ να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία, άρα, την οποία εγώ φαντάζομαι. Ερώτημα, μισό λεπτό. Ερώτημα. Ναι. Μπορείτε εσείς να καθίσετε στα ίδια έδρανα της κοινοβουλευτικής ομάδας με κάποιον που επί 3 χρόνια σας λέει Γερμανοτσολιά, πουλημένο, φασίστα και ότι θα σας κρεμάσει το Σύνταγμα? Όχι. Είμαι απολύτως σαφής. Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Άρα, γιατί των ανεξάρτητων Ελλήνων έχουν χώρο, για παράδειγμα, στην Νέα Δημοκρατία? Είπα, ο κύριος Καρατζαφέρης έχει χώρο στην Νέα Δημοκρατία? Δεν θα μπω καθόλου σε ονοματολογία. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μπήκε μέσα όταν λέω ότι δεν μπορώ να είμαι στο ίδιο έδανο με όλους αυτούς που με έλεγαν Γερμανοτσολιά και φασίστα. Αλλά δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Και μερικές φορές έχει στοιχεία ποδοσφαιρικών μεταγραφών αυτή η συζήτηση, που νομίζω ότι αδικεί την ουσία της πολιτικής συζήτησης. Τα πρόσωπα έχουν τη σημασία τους και σηματοδοτούν κάτι, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αποσαφηνίσουμε απόλυτα ποια είναι η Νέα Δημοκρατία του μέλλοντος, σε ποιους απευθύνεται, σε ποιους θέλουμε να μιλήσουμε πρωτίστως, και σας είπα την άποψή μου ξεκάθαρα σε ποιους πρέπει να απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το οποίο αποκαλούμε κεντροδεξιά. Αλλά ναι, υπάρχει ένα κομμάτι, θα το ξαναπώ. Ξέρετε, αυτό είναι με τη σχετικότητα που ορίζει ούτως ή άλλως αυτή τη γραμμή. Αυτή είναι πολύ σημαντική. Δεν τραβάει κανείς μια γραμμή και πάει και πει ότι πάει μέχρι εδώ. Αλλά ναι. Αλλά είναι ένας χάρτης που χρησιμοποιούμε και εννοούμαστε. Αλλά ναι, υπήρχε, αρθρώθηκε τα τελευταία χρόνια από τη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ένας λόγος, ακραίος, ο οποίος είναι ακραίος, βαθιά
αναχρονιστικός, αντιευρωπαϊκός, με έντονα στοιχεία λαϊκισμού, με τον οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω καμία ταύτιση. Και μπορώ να σας πω ότι σε ένα βαθμό ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να έγινε και καλύτερη από το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία και επέλεξαν μια ανεξάρτητη διαδρομή. Μας επέτρεψε ενδεχομένως αυτό να εστιαστούμε περισσότερο στην ουσία των μεταρρυθμίσεων, να μιλήσουμε σε αυτούς τους πολίτες, τους οποίους εξακολουθώ να θεωρώ πολιτικά ορφανούς, και νομίζω ότι ναι, αυτό δεν πρέπει να το διακινδυνεύσουμε. Πολλοί λένε ότι υπάρχουν πολιτικά ορφανοί πολίτες δεξιάς σας. Αυτοί δεν πρέπει να απεγκλωβιστούν, δεν πρέπει με έναν τρόπο να επιστρέψουν στην δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας. Μα τι να επιστρέψουν, να επιστρέψουν αν συμφωνούν με αυτά τα οποία λέμε. Ξέρετε, δεν είναι εδώ Μαντρί. Μα δεν είναι εδώ Μαντρί. Εμείς το σημαντικό είναι τι λέμε εμείς. Δεν παίρνουμε κανέναν από το λαιμό να τον φέρουμε πίσω. Αυτές οι λογικές είναι τελείως ξεπερασμένες. Αν πιστεύουμε. Αν αλλάξουν οι άλλοι και να έρθουν σε εσάς και όχι να αλλάξετε εσείς και να πάτε. Προφανώς. Εάν πιστεύουμε σε πελατειακές λογικές και πελατειακά κοινά, υπάρχει μια ομάδα Α να την εξυπηρετήσουμε, να τις κλείσουμε το μάτι, να τους φέρουμε πίσω. Δεν δουλεύει πια έτσι. Εντάξει, έχετε ένα πρακτικό σχέδιο. Δεν δουλεύει πια έτσι. Η ιστορία με το αντιρατσιστικό και τις αντιδράσεις των βουλευτών θεωρείτε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση να κλείσουμε το μάτι σε Α, Β ομάδες ψηφοφόρων, πληθυσμών. Είναι σημαντικό ότι έρχεται το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να είχε ψηφιστεί πιο πριν. Θα γίνει μια συζήτηση. Και το ζήτημα των γενοκτονιών είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Και ειδικά πρέπει από τη στιγμή. Ονομαστικά να υπάρχει αναφορά, κύριε Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα από τη στιγμή που η Ελληνική Βουλή έχει αναγνωρίσει γενοκτονίες, κατά το πόσο αυτές θα πρέπει να αποτυπώνονται στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει. Και υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Και πρέπει να γίνει με νυφαλιότητα και χωρίς να παραπέμπει αυτή η συζήτηση σε ακραίες ιδεολογικές τοποθεσίες. Είναι μια χρήσιμη συζήτηση. Η οποία πρέπει να γίνει. Έχει να κάνει με την ουσία του πράγματος όμως, κύριε Μητσοτάκη, έχει να κάνει με κάτι άλλο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, κυρίως τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, να είναι δραστήριοι. Με παρεμβάσεις, να τολμήσω να τις πω έτσι, πιο φιλολαϊκού χαρακτήρα. Αυτό πιθανώς να έχει ένα κόστος για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κοινοβουλευτική ομάδα βράζει. Άρα, λοιπόν, μπορεί εκεί να είναι το έδαφος αυτής της αντίδρασης. Δεν ξέρω αν. Εγώ, ξέρετε, οι υπουργοί εκ των πραγμάτων δεν έχουν την ίδια τακτική επικοινωνία πολιτικά με τη Βουλή όμως μπορείτε που, να αντιληφθείτε που είχα, το πράγμα. Όσο είμαι.